Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος στο νησί μας, με τους αρμόδιους να κρούν το κόδωνα του κινδύνου για την αποφυγή τυχόν δυσάρεστων καταστάσεων. Και η φετινή περίοδος προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της αυξημένης βλάστησης, η οποία θα αρχίσει να μετατρέπεται σε καύσιμη ύλη με τις υψηλές θερμοκρασίες. Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της πυροσβεστικής ξεδίπλωσε ο Δημοσθένης Μπουντουράκης. Καθημερινά εκπέμπουμε σε όλο το νησί 32 πυροσβεστικά οχήματα στο πρώτο στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο εκπέμπουμε 39 πυροσβεστικά οχήματα και στο τρίτο στάδιο 45. Περιπολούν επιχειρησιακοί αξιωματικοί σε κάθε νομό, καθώς και μεικτά περίπολα από το στρατό, την αστυνομία και την πυροσβεστική. Στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό προσθέθηκαν φέτο και 3 drones, τα οποία θα υποπτεύουν συγκεκριμένες περιοχές όταν και όπου χρειαστεί από αέρος. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός εφέτο προβλέπει 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα, ένα για τα Χανιά και ένα για το Ηράκλειο. Στις ελλείψεις που καταγράφονται στο πυροσβεστικό σώμα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, Μανώλης Αντωνακάκης. Σοβαρά ελλείμματα που έχουν να κάνουν και με το έψυχο υλικό και με το άψυχο υλικό. Και με τα οχήματά μας και με τους υπαλλήλους μας. Όσον αφορά τα οχήματα στο νομό Ηρακλείου, διαπιστώνεται ότι είναι οχήματα 20ετίας και άνω. Οχήματα τα οποία ό,τι σέρβεις και να τους κάνεις, ό,τι συντηρείς και να τους κάνεις, βγάζουν βλάβες. Δηλαδή, διακυβεύεται το πρόβλημα να πηγαίνουμε στα συμβάντα, στις φωτιές και τα αυτοκίνητα αυτά να μην φτάνουν είτε ποτέ, είτε στη μέση της διαδρομής να ακινητοποιούνται. Η έναρξη της αντιπυρικής περίοδου σηματοδοτεί ότι η κοινωνική εγρήγορση είναι μονόδρομος για την προστασία των δασών, όπως σημειώνει το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο υπενθυμίζει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από όλους. Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες να δείξουν κατανόηση, να καθαρίσουν τους οικοπαιδικούς τους χώρους από ξηρά, φύλλα, χόρτα κλπ. Να προμηθευτούν ένα εύκαμπτο σωλήνα, ένα κοινό λάστιχο δηλαδή, ούτως ώστε να μπορεί αυτό το λάστιχο να φτάνει σε όλο το χώρο του οικοπαίδου τους. Εμείς ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών μας και τους θέλουμε δίπλα μας. Η πυροσβεστική δεν έχει ένα τιμωρητικό χαρακτήρα. Όμως αυτοί οι οποίοι δεν θα συνετιστούν και θα θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, θα γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα. Την ίδια ώρα έκπληξη προκάλεσε στην Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος η εμφάνιση του αριθμού των 13 υπεράριθμων νέων ανθυποπυραγών ειδικών τμήματων, σημειώνοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι ενέργειες για τυχόν αποδυνάμωση του έμψυχου δυναμικού θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις σε υπηρεσιακό επίπεδο. Μια νέα απόφαση του σώματος, η οποία λέει ότι τα κενά είναι πολύ λίγα. Οι συνάδελφοι είναι πολλοί, τα κενά που θα καταλάβουν είναι λίγα. Αυτό τι σημαίνει? Θα τον ξεσπιτώσουν τον συνάδελφο αφενός και αφετέρου θα δημιουργηθεί και πρόβλημα υπηρεσιακό. Μείωση του προσωπικού πάλι. Διότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε μετά στα Κύθυρα, στη Σαντορίνη, όπου υπάρχουν και νέες θέσεις. Για ποιο λόγο να φύγουν?